Γεια σας, είμαι ο Φίκος, όνομα και ψευδόνυμο. Η δουλειά μου πατάει πάνω στην ελληνική τέχνη γενικότερα. Ξεκίνησα σπουδάζοντας τη βυζαντινή τέχνη, αλλά βυζαντινή και ελληνική είναι ένα και το αυτό. Η βυζαντινή τέχνη είναι η συνέχεια της αρχαίας ελληνικής. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν εξερευνητή όλου αυτού του φάσματος της ελληνικής τέχνης, από την αρχαία ελληνική μέχρι και τη λαϊκή τέχνη. Όταν ξεκίνησα δεν υπήρχε ακριβώς αυτό που λέμε σήμερα street art, δηλαδή ξεκίνησα το 99 κάνοντας graffiti. Σιγά σιγά άρχισε να αναδύεται τα επόμενα χρόνια η street art σκηνή και μετά από 15 χρόνια άρχισε να εξελίσσεται στη μορφή που βλέπουμε τώρα, με τη μορφή μεγάλων τοιχογραφιών μέσα στην πόλη. Το οποίο θεωρώ ότι είναι εξέλιξη της street art, δεν έχει να κάνει με street art, αλλά είναι, ας πούμε, αν μπορέσουμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως, θα λεγόταν ίσως νέο muralism. Στα πλαίσια του φεστιβάλ απεικονίζει μια πολύ γνωστή σκηνή στην αρχαία ελληνική μυθολογία και τέχνη, που είναι η Κενταυρομαχία. Είναι ο Θησέας, ο οποίος μάχεται με τον Κένταυρο Ευρυτίωνα για να σώσει την υποδάμια, και σύμφωνα με κάποιους μελετητές έχει ένα συμβολισμό αυτή η σκηνή από πίσω, ο οποίος είναι, με λίγα λόγια, η νίκη του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα. Οι Κένταυροι πάντα εκπροσωπούσαν κάτι το ζωώδες, το βίαιο, το, ας πούμε, άγριο, απολύτιστο, και ο Θησέας με αυτή την κίνηση εκφράζει κάτι πιο πολιτισμένο, ας πούμε. Και γι' αυτό ως κάναβο χρησιμοποίησα ένα ρητό του Μακιαβέλη, το οποίο λέει ότι υπάρχουν δύο τρόποι να αγωνίζεσαι στη ζωή. Ο ένας είναι μέσω του νόμου και ο άλλος μέσω της βίας. Ο πρώτος ταιριάζει στους ανθρώπους και ο δεύτερος στα ζώα. Η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ καλή και ομολογώ ότι είχα χαμηλά το πήχη, γιατί και στην Ελλάδα δεν έχουμε παράδοση σε τέτοια γεγονότα, σε διοργάνωση κτλ. Αλλά νομίζω ήταν άψογη, δηλαδή το συζητούσαμε και με άλλους καλλιτέχνες, δεν μας έλειψε τίποτα, δεν ήταν όλα